Ο Πρωθυπουργός μαζί με τους υπουργούς που τον συνοδεύουν για να επισκεφθούν το νησί. Αντώνη. Ακριβώς βρισκόμαστε στο σημείο όπου ήδη αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή προσγειώθηκε και το συνόδευμα μεταφέρει το κλιμάκιο με τον Πρωθυπουργό. Αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός ενδέχεται να κατέβει με το ελικόπτερο και να μιλήσει, να έχει μια πρώτη επαφή με τον Δήμαρχο του νησιού που μαζί και μαζί με τον διοικητή. Με τον Κώστα Χατζημανουήλ. Με τον Δήμαρχο του νησιού, τον Κώστα Χατζημανουήλ. Ακριβώς, Ελένη, ο οποίος θα επιβιβαστεί κατά πάσα πιθανότητα, από ό,τι μας είπε ο ίδιος ο Δήμαρχος του Ρησινού, μαζί με τον στρατηγό διοικητή της Πέμπτης Ταξιαρχίας, αλλά και τον περιφερειάρχη του πυροσβεστικού σώματος, οι οποίοι και θα προσπαθήσουν να δείξουν στον Πρωθυπουργό το μέγεθος της καταστροφής που υπάρχει στο νησί. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε να αναμονή καθόλου από το Σινούκ του κυρίου Τσίπρα μαζί με τους, το υπόλοιπο κυβερνητικό κλιμάκιο. Να πούμε ότι εκτός από τον κύριο Κουρουπλή και τον κύριο Σπίρτζη συνοδεύουν τον Πρωθυπουργό και ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Ο κύριος Τόσκας ήταν εδώ, οφείλουμε να πούμε. Βλέπουμε εδώ λοιπόν τώρα τον Αλέξη Τσίπρα και τον Χρήστο Σπίρτζη. Και κατεβαίνει ο κύριος Πίρσης και ο κύριος Τσίπρας, ακριβώς κατεβαίνουν αυτή τη στιγμή. Χαιρετάει τους υπεύθυνους του πυροσβεστικού σώματος και τον Δήμαρχο αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας. Θα έχει προφανώς μια πρώτη ενημέρωση για το πώς είναι τώρα η κατάσταση στο νησί. Ακριβώς αυτό, βρισκόμαστε δίπλα ακριβώς. Έχει ο Πρωθυπουργός μια ενημέρωση από τους επιτελείς για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή ακριβώς. Αυτή τη στιγμή είναι και ο κύριος Κουρουπλής. Κατέβηκε από το ελικόπτερο. Ο Δήμαρχος συνομιλεί μαζί με τον κύριο Τσίπρα. Μισό λεπτό να ακούσω, Ελένη. Ναι. Προφανώς θα τον ενημερώνει ο Δήμαρχος για τις ζημίες που έχει υποστεί ακριβώς. Το νησί. Λέει αυτή τη στιγμή ο Δήμαρχος λέει στον Πρωθυπουργό ότι ευτυχώς σήμερα είναι η καλύτερη ημέρα, ότι τα μέτωπα έχουν περιοριστεί, έχουν σχεδόν, μπορούμε να πούμε, ότι η φωτιά είναι ελεγχόμενη. Έχει περιοριστεί αυτή τη στιγμή σε ορισμένες δύσβατες και απομακρυσμένες περιοχές μόνο που επιχειρούν ακόμα τα εναέρια μέσα της πυροσβεστικής υπηρεσίας του πυροσβεστικού σώματος. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι είναι μια συγκυρία πολύ σπάνια, γιατί του εξήγησε πώς μπήκε η φωτιά στη θάλασσα. Πώς ξεκίνησε, από κεραυνό. Ξεκίνησε από κεραυνό, χωρίς όμως να βρέχει. Ένα πρωτοφανές φαινόμενο. Κεραυνοί οι οποίοι δεν έβρεχε, δεν υπήρχε δηλαδή βροχή, και όμως οι κεραυνοί έδεσαν 4 με 5 αιστείες σε όλο το νησί, οι οποίες δημιούργησαν και την καταστροφή. Γι' αυτό λέει ότι είναι σίγουρο ο Πρωθυπουργός, ένα φαινόμενο πολύ σπάνιο. Να πούμε, Αντώνη, ότι ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει εκτάκτως στη Θάσο. Δεν θα γίνει ένα ταξίδι που ήταν προγραμματισμένο για την Κεφαλονιά προκειμένου να παραστεί στον αγιασμό ενός σχολείου εκεί. Λόγω της έκτακτης ανάγκης που επικρατεί στο νησί. Από το βράδυ του Σαββάτου η Θάσος έχει τεθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Μάλιστα, ακριβώς. Ναι. Ο Πρωθυπουργός ρώτησε ο Πρωθυπουργός ρώτησε για τους ανθρώπους οι οποίοι τραυματίστηκαν, και μάλιστα ένας εξ αυτών συλλέβεται ακόμα στο νοσοκομείο της Καβάλας με κάταγμα στο πόδι και υπέστη, ο οποίος βέβαια υπευλήθη σε εγχείρηση. Οι υπόλοιποι από ό,τι είναι ελαφριά, κανείς δεν νοσηλεύεται και ενδιαφέρεται και αυτό τώρα, λέει ο Δήμαρχος προς τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος αυτή τη στιγμή μαζί με το υπόλοιπο κλιμάκιο κυβερνητικό κατέβηκε στο πυροσβεστικό ελικόπτερο, όπου μάλλον θα μετεπιβιβαστεί για να συνεχίσει. Δεν ξέρω, άλλαξαν γνώμη από ό,τι βλέπω. Θα υπάρχει ενδεχόμενο να συνεχίσει πάλι με το Σινούκ. Μάλιστα. Ναι, δεν επιβιβάζεται στο πυροσβεστικό ελικόπτερο τελικά, αλλά μπαίνει πάλι στο Σινούκ. Άρα θα επιβιβαστούν όλοι στο Σινούκ για να μεταβούν στις περιοχές που έχουν πληγή. Ακριβώς, ναι. Θα πούμε για να επιβιβαστούν στο Σινούκ για να δουν τις πληγές στις περιοχές. Να πούμε λοιπόν ότι τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, συνοδεύει ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο κύριος Κουρουπλής, που τον είδαμε και νωρίτερα, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ο κύριος Πίρτζης. Είναι εκεί και ο αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Βλέπουμε επίσης και τον Δήμαρχο Θάσου και τον Κώστα Χατζημανουήλ, τον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας. Να πούμε και πάλι, Αντώνη, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία στη Θάσο. Ενδεχομένως αύριο ή την Τετάρτη χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Αύριο, Ελένη, μεταφέρεται για 2 ημέρες από σήμερα, μεταφέρεται ο αγιασμός, γιατί από ό,τι μας είπε ο ίδιος ο Δήμαρχος, οι γονείς των παιδιών είναι εθελοντές οι οποίοι βρίσκονται πάνω στα βουνά αυτή τη στιγμή και καταφέρνουν τις εστίες. Μάλιστα. Οπότε δεν ήταν δυνατόν να λειτουργήσουν τα σχολεία σήμερα στη Θάσο με τέτοια εικόνα δηλαδή. Να πούμε λοιπόν ότι έχουν, πέραν το ότι έχουν τραυματιστεί 5 πυροσβέστες, έχουν καεί σπίτια, έχουν σημειωθεί σπίτια στον Κασαβίτη της Θάσου και σε Αλικές, στη Μονιά. Εκεί είχαμε εκτεταμένες καταστροφές και σε αγρικίες και σε επιχειρήσεις. Μεγάλες είναι οι ζημιές και σε αγροτικές καλλιέργειες και σε ζωικό κεφάλαιο. Ενώ η μάχη που δόθηκε από τα ξημερώματα στην περιοχή του Ραχωνίου
Ιουνίου, απέτρεψε την καταστροφή του Πευκοδάσους που βρίσκεται εκεί, αλλά και τα χωριά που σε κάποια στιγμή απειλήθηκαν. Ακριβώς. Είναι το μόνο σημείο. Φανταστείτε ότι το νησί της Θάσου ήταν ένα καταπράσινο νησί. Το μόνο πράσινο που υπάρχει πια στο νησί που έχει απομείνει είναι ακριβώς το βόρειο τμήμα, ανατολικά λίγο και από το Ραχόνι. Ανατολικά και λίγο βόρεια από το Ραχόνι. Είναι το μόνο πράσινο μέρος του νησιού που έχει απομείνει. Αντώνη, έχουμε και την Τασούλα Κρητικού κοντά μας. Η Τασούλα είναι και στην περιοχή του Θεολόγου μια μεγάλη ακόμα εστία που δεν απειλεί αγρικίες και σπίτια, αλλά παραμένει, ακόμα δεν έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές από εχθές νωρίς το μεσημέρι. Είναι η κατάσταση αισιόδοξη. Στο Θεολόγο, όπως είπαμε και νωρίτερα, έχει πέσει στο βάρος σήμερα, όπως και στην περιοχή του Ραχωνίου. Ωστόσο, τα μηνύματα είναι αισιόδοξα, ότι μέχρι με την εξέλιξη της ημέρας θα έχουμε και πολύ θετικά αποτελέσματα. Αναζωπηρώσεις απλώς. Μάλιστα. Υπάρχει, Κρητασούλα, ένας πρώτος απολογισμός για τις εκτάσεις που έχουν καταστραφεί. Όχι, ακόμα παραμένουμε στο ότι είναι χιλιάδες οι εκτάσεις. Πρόκειται για ελαιόδεντρα και καλλιέργειες. Ναι, έτσι είναι γεγονός. Ελαιόδεντρα, πολλά κυψέλες, αποθήκες. Έχουν καεί, να θυμίσουμε, σπίτια στο βόρειο και νότιο τμήμα του νησιού, αλλά και επιχειρήσεις. Να πούμε επίσης ότι τουριστικές επιχειρήσεις. Βρέθηκε ήδη εχθές εκεί ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Νίκος Τόσκας, και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Αποστόλου. Έγινε μία σύσκεψη με φορείς του νησιού και έγινε μία συνολική εκτίμηση της κατάστασης. Και ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη διευκρίνησε και σημείωσε ότι ο κρατικός μηχανισμός είναι σε ετοιμότητα και το νησί της Θάσου, μόλις θα ξεπεράσει αυτό το κύμα των πυρκαγιών, μόλις οι πυρκαγιές ελεγχθούν πλήρως, τότε θα αρχίσει η αποτίμηση των ζημιών και θα υπάρξουν προσπάθειες να υπάρξει μια άμεση καταβολή των αποζημιώσεων στους ανθρώπους που έχουν πληγεί, γιατί όπως είπαμε, τα σούλα είναι και ελαιόδεντρα και κυψέλες. Ελένη, να τονίσουμε επίσης πως ο κύριος Τόσκας δήλωσε στην ΕΡΤ πως δεν υπάρχει καμία ανησυχία για τους τουρίστες και τους επισκέπτες στο νησί. Κανονικά συνεχίζεται η ζωή τους και αυτό μπορούμε να το πούμε και εμείς στα ρεπορτάζ που κάνουμε αυτές τις δύο ημέρες. Είναι μια παράλληλη, θα λέγαμε, ζωή. Μια παράλληλη πραγματικότητα. Οι τουρίστες στο νησί. Παράλληλη πραγματικότητα, ακριβώς. Τασούλα, αυτή την εποχή η Θάσος είναι γεμάτη από τουρίστες. Είναι. Τα πηγαίνανε πάρα πολύ καλά. Υπήρξε πάρα πολύ αύξηση στην τουριστική κίνηση σε σχέση με πέρυσι και από το εξωτερικό, από Βουλγαρία, από Τουρκία. Μάλιστα. Τα μηνύματα ήταν πάρα πολύ αισιόδοξα. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα στο Σινούκ έχει επιβιβαστεί ο Πρωθυπουργός με τους υπουργούς που τον συνοδεύουν και όλο το κλιμάκιο με τον Δήμαρχο της Θάσου και τον Αντιπρόεδρο.